Χριστέ μου. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 441 από το βιβλίο Χρονικών Β, κεφάλαιων ΚΖ και πρώτο εδάφιο. Σελίδα 441, κεφάλαιο ΚΖ και εδάφιο 1 Χρονικών Β. 25 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωάθαμ, ότε βασίλευσε και βασίλευσε 16 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Ιερουσά, θυγάτηρ του Σαδόκ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξεν ο Ζίας ο ποτήρ αυτού. Και δεν εισήλθεν όμως εις τον ναό του Κυρίου, και ο λαός έτη ήταν διεφθαρμένος. Ούτως οικοδόμησε την υψηλή πύλην του οίκου του Κυρίου και επί του τείχους του οφείλου οικοδόμησε πολλά. Οικοδόμησε έτη πόλης εν τη ορεινή του Ιούδα και εν της δρυμής οικοδόμησε φρούρια και πύργους. Και πολεμήσας με τον βασιλέα των Ιών Αμών υπερίσχυσε εναντίον αυτών και κατ' εκείνον των εν ιαυτών οι Ιοι Αμών έδωκαν εις αυτόν 100 τάλαντα αργυρίου, 10.000 κόρων σίτου και 10.000 κριθείς, τόσα επλήρωσαν εις αυτόν οι Ιοι Αμών και το δεύτερον έτος και το τρίτον. Και κρατεώθη ο Ιωάθαμ επειδή κατεύθυνε τα σοδούς αυτού ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Εδέλειπε πράξεις του Ιωθάμ και πάντες οι πόλεμοι αυτού και η οδή αυτού ιδού είναι γεγραμμένη εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ και Ιούδα. 25 ετών ηλικίας ήτο ότε βασίλευσε και βασίλευσε 16 έτη εν Ιερουσαλήμ και εκοιμήθη ο Ιωθάμ με τον πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Άχαζ ο Υιός αυτού. 20 ετών ηλικίας ήτο ο Άχαζ ότε βασίλευσε και βασίλευσε 16 έτη εν Ιερουσαλήμ. Δεν έπραξε όμως το ευθές ενώπιον Κυρίως ο Δαβίδ ο πατήρ αυτού, αλλά περιεπάτησεν εν τεσοδείς των βασιλέων του Ισραήλ και έκαμεν έτη είδωλα χωνευτά εις τους Βαλίμ και αυτός εθυμίασεν εν τη κοιλάδη του Ιού ενώμ και διεβίβασεν τα τέκνα αυτού δια του πυρός κατά τα βδελίγματα των εθνών τα οποία εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπρωσεν των Ιών Ισραήλ. Και εθυσίαζε και θυμίαζεν εις τους υψηλούς τόπους και επί τους λόφους και υποκάτω παντός δέντρου πρασίνου. Δια τούτο παρέδωκε αυτόν Κύριος ο Θεός αυτού εις την χείραν του βασιλέως της Συρίας. Και επάταξεν αυτόν και έλαβον εχμαλώτους μέγα πλήθος εξ αυτών και έφεραν αυτούς Δαμασκών. Και παραδόθη έτη στη χείρα του βασιλέως του Ισραήλ ως της επάταξε αυτόν εν σφαγή μεγάλη. Διότι ο Φεκά, ο υιός του Ρεμαλία, εθανάτωσεν εκ του Ιούδα 120.000 εν μία ημέρα, πάντας δυνατούς εν ισχύ, επειδή εγκατέλειπον Κύριον των Θεών του Πατέρων αυτών. Και Ζιχρή, ανήρ δυνατός εκ του Εφραήμ, εθανάτωσε Μαασίαν των Ιών του Βασιλέως και Αζρικράμ τον υπιστάτην του Παλατίου και Ελκανά τον δεύτερο μετά τον Βασιλέα και εχμαλώτησεν οι Ισραήλ εκ των αδελφών αυτού 200.000 γυναίκες, υιούς και θυγατέρας και έλαβον έτη λάφυρα πολλά εξ αυτών και έφεραν τα λάφυρα εις Σαμάρια. Ήτο δε εκεί προφήτης του Κυρίου ονομαζόμενος Οβίδ και εξήλθεν εις απάντηση του στρατεύματος του ερχομένου εις Σαμάρια και είπε προς αυτούς «Ιδού επειδή Κύριος ο Θεός τον Πατέρα σας εθυμώθηκα του Ιούδα παρέδωκεν αυτούς εις την χείραν σας και εσείς εθανατώσατε αυτούς εν μανία ή της έφθασεν έως του ουρανού. Και τώρα λέγεται να υποτάξετε εις εαυτούς τους Ιούς Ιούδα και της Ιερουσαλήμ δια δούλους και δούλας. Δεν είναι με σας μάλιστα αμαρτία εναντίον Κυρίου του Θεού σας. Τώρα λοιπόν ακούσατε και επιστρέψατε τους εχμαλώτους τους οποίους εκμαλωτήσατε εκ των αδελφών σας, διότι οργή θυμού επίκειται εις εσάς. Και σηκώθησαν την έσεκ των αρχόντων των Ιών Ιφραήμ, Αζαρίας ο Υιός του Ιωνάν, Βαραχίας ο Υιός του Με Σιλεμόθ
και Εζεκίας ο υιός του Μεσίλεμόθ και Εζεκίας ο υιός του Σαλούμ και Αμασά ο υιός του Αδελαΐ εναντίον των ερχομένων από του πολέμου. Και είπαν προς αυτούς, «Δεν θέλετε εισάξει εδώ τους εχμαλώτους, διότι ενώ εινομήσαμεν εις Κύριον, θέλετε να προσθέσετε στας αμαρτίας ημών και στας ανομίας ημών, διότι μεγάλη είναι η ανομία ημών και οργή θυμού επίκειται επί τον Ισραήλ». Και αφήκαν οι πολεμιστές τους εχμαλώτους και τα λάφυρα ενώπιον των αρχόντων και πάσης συνάξεως και σηκωθέντες οι άνδρες οι ονομαστέντες κατ' όνομα, έλαβαν τους εχμαλώτους και πάντως τους γυμνούς αυτών ενέδισαν εκ των λαφύρων και αφού ενέδισαν αυτούς και υπεδημάτωσαν αυτούς και έδωκαν εις αυτούς να φάγωση και να πείωση και ήλυψαν αυτούς και πάντως τους αδυνάτους εξ αυτών μετεκόμισαν επί ίνους, όνους και έφεραν αυτούς Ιεριχώ, την πόλη των Φινίκων προς τους αδελφούς αυτών και επέστρεψαν η Σαμάρια. Κατά των καιρών εκείνων ο βασιλεύς Άχαζ απέστειλε προς τους βασιλείς της Ασσυρίας για να βοηθήσω στην αυτόν, διότι ελθόντες πάλι οι Δημαίοι πάταξαν τον Ιούδαν και έλαβαν εχμαλώτους. Και εφορμήσαντες οι Φιλιστέοι εις τας πόλης Παιδινής και της Μεσηβρινής του Ιούδα, εκυρίευσαν τη Βέθσεμές και την Εαλών και τη Γεδιρόθ και τη Σοχό και τα σκόμας αυτών και την Θαμνά και τα σκόμας αυτών και τη Γιζό και τα σκόμας αυτών και κατόχησαν εκεί, διότι ο Κύριος εταπείνωσε τον Ιούδαν δια τον Άχαζ, βασιλέα του Ισραήλ, επειδή διεύθυρε τον Ιούδαν και εισέβησαν σφόδρα εις τον Κύριον. Και ήρθε προς αυτόν ο Θελγάθ Φελνασάρ, βασιλεύς Ασσυρίας, και κατέθλιψεν αυτόν αντί ενδυναμώσει αυτόν. Διότι ο Άχαζ λαβών τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και του οίκου του βασιλέως και των αρχόντων, έδωκεν εις τον βασιλέα της Ασσυρίας, πλην ουχή εις βοήθειαν αυτού. Και εν το καιρό της στενοχωρίας αυτού έτη μάλλον παρινόμησαν εις τον Κύριον, αυτός ο βασιλεύς Άχαζ, και θυσίαζεν στο ιούς του Δαμασκού, τους πατάξαντας αυτόν και έλεγεν, επειδή η θεή του βασιλέως της Ασσυρίας βοηθούσιν αυτούς, εις τούτους θέλω θυσιάσει, δια να βοηθήσωση και εμέ. Εκείνοι όμως εστάθησαν η φθορά αυτού και παντός του Ισραήλ. Και συνήθρισεν ο Άχαζ τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τα στήρα του οίκου του Κυρίου και έκαμε σε αυτόν θυσιαστήρια εν πάση γωνία εν Ιερουσαλήμ και εν πάση πόλη του Ιούδα έκαμε υψηλούς τόπους δια να θυμιάζει σ' άλλους θεούς και παρόρισε Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτού. Εδέλειπε πράξεις αυτού και πάσε δι' αυτού, επρώτε και έσχατε, ειδό είναι γεγραμμένο το βιβλίο των βασιλέων του Ιούδα και Ισραήλ, και κοιμήθη ο Άχαζ μετά των πατέρων αυτών, και έδαψαν αυτόν εν την πόλη εν Ιερουσαλήμ, δεν έφεραν όμως αυτόν εις τους τάφους των βασιλέων του Ισραήλ. Εβασίλευσε δε ανταυτού, Εζεκίας ο Υιός αυτού. Αμήν. Ο ένας βασιλιάς μετά τον άλλον. Και ο λαός Ισραήλ, ο λαός του Ιούδα, εξαρτάται από την πορεία του εκάστοτε βασιλιά, ο οποίος έχει και την εξουσία να βασιλεύει και να κρίνει το λαό Ισραήλ, αλλά και να κάνει ό,τι θέλει στο λαό. Μόνο ο βασιλιάς έχει αυτή την εξουσία. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν τρεις διακονίες, προφήτης, βασιλιάς και ο άνθρωπος ο οποίος ευαγγέλιζε και κήρυτε. Βασιλιάς ήταν πρώτα ο Ουζίας, ένας υπέροχος βασιλιάς, τον οποίον ο Θεός ευόδωνε συνεχόμενα και κατά πάντα, διότι ακολουθούσε και περπατούσε ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Πραγματικά κρατεώθη κατά πάντα. Αλλά όταν κρατεώθη, λέει η Γραφή, επήρθη η καρδία αυτού. Και με ζήλο αποφάσισε να κάνει κάτι που στα μάτια του φαινόταν εξαιρετικό, αλλά στα μάτια του Θεού ήταν ανομία. Θέλησε
και εισήλθε στο ναό του Κυρίου δια να θυμιάσει στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, όπου μόνο οι ιερείς είχαν αυτή την εξουσία. Ο ζήλος του ήταν τόσος που σκέφτηκε ότι και αυτό αν κάνω θα με ευωδώσει ακόμη πιο πολύ ο Θεός. Αλλά ο Θεός δεν ευωδώνει τον άνθρωπο με βάση την πρόθεσή του την αγαθή, αλλά με βάση το θέλημά του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον. Πολλές φορές δηλαδή θέλουμε και πιστεύουμε ότι αν κάνουμε αυτό, κατά πάντα θα ευαρεστήσουμε το Θεό. Αλλά το Θεό τον ευαρεστούμε μόνο όταν ό,τι κάνουμε είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Οι ιερείς προσπάθησαν να τον εμποδίσουν, αυτός όμως με την έπαρση της εύνοιας και της ευαρέσκειας και της ευόδοσης του Θεού δεν υπάκουσε στη φωνή των ιερέων που του είπαν ότι δεν επιτρέπεται σε σένα να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, γιατί δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ κρίσιμο το σημείο αυτό. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αν κάνουμε κάτι μέσα στο ζήλο μας το μεγάλο θα ευαρεστήσουμε το Θεό. Ο Λόγος του Θεού λέει όμως ο ζήλος του οίκους με κατέφαγε. Πρέπει ο ζήλος να είναι σύμφωνος με το Λόγο του Θεού. Πολύ σοβαρό αυτό. Δηλαδή να νομίζουμε ότι αν το κάνουμε αυτό θα μας ευλογήσει ο Θεός, χωρίς να εξετάζουμε ότι αν το κάνουμε αυτό που είναι αντίθετο από το Λόγο του Θεού θα χάσουμε την εύνοια του Θεού. Και έτσι ο Ωζίας δεν υπήκουσε εις τη φωνή των ιερέων και άμεσα γέμισε λέπρα και έμεινε λεπρός μέχρι το τέλος της ζωής του. Οπότε βασιλιάς έγινε ο γιος του Ιωάθαμ, ο οποίος ήταν ένας επίσης πολύ καλός βασιλιάς. Έπρατε κατά πάντα το θέλημα του Θεού, αλλά δεν εισήλθε ποτέ στο ναό, φοβούμενος, έφτασε στο άλλο άκρο δηλαδή. Ο Μένος Ζίας μπήκε μέσα στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, ο δε γιος του Ιωάθαμ φοβήθηκε και δεν μπήκε καθόλου στο ναό. Βλέπετε δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις, οι οποίες όμως είναι και οι δύο επώδυνες. Φοβόμαστε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, μήπως δυσαρεστήσουμε τον Θεό. Ή κάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας το θέλημα το δικό μας, νομίζοντας ότι είναι το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε. Και τότε η εύνοια του Θεού, η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν δεν μελετάμε το Λόγο του Θεού, δεν ξέρουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε προχωρώντας αυτό ακριβώς μη ως άσοφιος, αλλά ως σοφοί, ιδιαίτερως έσχατες αυτές τις μέρες που είναι πονηρές, πρέπει να περπατάμε κατά πάντα στο θέλημα του Θεού. Ούτε να εκκλίνουμε δεξιά, ούτε αριστερά. Ούτε καθ' υπερβολήν ζηλωτέ και να ξεπερνάμε το θέλημα του Θεού, αλλά ούτε και κατά πάντα φοβούμενοι, μη τυχόν και αμαρτήσουμε και δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή ήταν ο Ιωάθαμ πραγματικά πιστός και έπραδε το θέλημα του Θεού, ο Θεός τον ευόδωσε και στον πόλεμο με τους Ιούς Αμών υπερίσχυσε και μάλιστα πήρε και πάρα πολλά λάφυρα τα τρία επόμενα χρόνια. Βασίλευσε 16 χρόνια και πέθανε. Και τώρα μπαίνει ένας άλλος βασιλιάς, ιδιαίτερος βασιλιάς, ο Άχαζ. Πολύ ιδιαίτερος βασιλιάς. Και θα δούμε ποια είναι η ιδιωτερότητά του. Ο Άχαζ καταρχάς βασίλευσε 16 έτη. Και ήταν ηλικίας 20 ετών. Όμως δεν έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου.
και περιπάτησε εις τα σοδούς των βασιλέων του Ισραήλ και επιπλέον έκαμε και χωνευτά εις τους Βαλίμ, είδωλα, και θυμίασε εις την κοιλάδα του Ενόμ και διαβίβασε ακόμη και τα τέκνα του διαπυρός σύμφωνα με τα δελήγματα των εθνών τα οποία εξεδίωξε ο Κύριος απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Όμως, ο Θεός τον αγαπάει. Λέω ότι είναι απόλυτα ιδιαίτερος βασιλιάς και θα δούμε γιατί. Ξεσηκώθηκαν εναντίον του ο Φεκά, ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο βασιλιάς της Συρίας. Και θέλω να πάμε στη σελίδα 625 να δούμε την ιδιαιτερότητα του Άχαζ, ο οποίος δεν έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου, απολύτως δεν έπραξε, επειδή όμως λόγω του παππού του, του πατέρα του, γιατί το δέντρο το καλό έχει καλό καρπό, ο Θεός τον αγαπούσε. Και θέλω να δούμε την πορεία του. Διαβάζω λοιπόν από το Ζήτα κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. Τι λέει ο Ισαΐας ο προφήτης για αυτόν τον βασιλιά που έπραξε πραγματικά πονηρά κατά πάντα, υπερπάντας ενώπιον του Κυρίου. Εν τες ημέρες του Άχαζ, ιού του Ιωθάμ, ιού του Οζίου, δύο υπέροχοι βασιλιάδες, ο Ιωάθαμ και ο Ζίας, βασιλέως του Διούδα, Ρεσίνο βασιλεύς της Συρίας και Φεκά ο Υιός του Ρεμαλία βασιλεύς του Ισραήλ ανέβησαν εις την Ιερουσαλήμ για να πολεμήσω στην αυτήν. Αλλά δεν τα κατάφεραν, ενώ θα έπρεπε εξαιτίας της αμαρτίας και ανομίας του Άχαζ να τον συντρίψουνε. Όμως ο Θεός τον βοήθησε. Και όχι μόνο τον βοήθησε, αλλά του δίνει και ευκαιρίες ευλογίας. Εξαιτίας, φαίνεται, του παππού του και του πατρός του. Και ανήγγυλαν προς τον οίκον Δαβίδ, λέγοντες, η Συρία συνεφώνησε μετά των 12 φυλών του Ισραήλ του Εφραήμ, και τότε η καρδιά του Άχαζ και η καρδιά του λαού αυτού κλονίστηκε ως τα δέντρα του δάσους κλονίζονται υπό του ανέμου. Τρομοκρατήθηκαν όταν άκουσαν ότι οι Σύριοι και οι 10 φυλές του Ισραήλ συνενώθησαν εναντίον του Ιούδα. Τότε όμως είπε ο Κύριος προς τον Ισαΐα, ακούτε τι λέει τώρα ο Θεός προς τον Ισαΐα τον προφήτη για τον βασιλιά Άχαζ, ο οποίος έπραξε κατά πάντα πονηρά ενώπιον του Θεού. Είπε λοιπόν ο Κύριος προς τον Ισαΐα, «Έξελθε τώρα εσύ Ισαΐα, η συνάντηση του Άχαζ, εσύ και ο Σερεά Ιασούβ, ο γιος σου, εις το άκρον του υδραγωγού της Άνω Κολυβήθρας, κατά τη μεγάλη οδόν του αγρού του Γαρναθέως, να συναντήσεις τον Άχαζ και να φέρεις λόγο Θεού προς Αυτόν, τον κατά πάντα άνομο και παραβάτη και αμαρτωλό, και είπε προς Αυτόν, πρόσεχε Άχαζ, προσθέτω, αμαρτωλέ κατά πάντα, πρόσεχε να μείνεις ήσυχος, μη φοβηθείς ούτε να μικροψυχήσεις δια τας δύο ουράς των καπνιζόντων τούτων δαυλών, δια των άγριων θυμών του Ρεσίν και της Συρίας και του Ιού του Ρεμαλία, του βασιλιά των, του Ισραήλ. Επειδή η Συρία, ο Εφραήμ και ο Υιός του Ρεμαλία ευουλεύθησαν κακήν βουλήν εναντίον σου, μη φοβηθείς και μη μικροψυχήσεις, καθώς λέγουνε, ας αναβόμεν εναντίον του Ιούδα και ας στενοχωρήσομεν αυτόν και ας διαμεριστώμεν αυτόν εις αυτούς και ας βάλουμεν βασιλέα εν μέσω αυτών
των ιών του Ταβεήλ, δηλαδή το Ρεσίν, να γίνει βασιλιάς του Ιούδα. Και τώρα μιλάει ο Θεός. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Τούτο δεν θέλει σταθεί ούτε γίνει. Σε ποιον το λέει ο Θεός? Στον Άχαζ. Το φοβερό αυτό, βασιλιά. Τούτο δεν θα σταθεί ούτε θα γίνει. Για ποιο λόγο όμως? Διότι η κεφαλή της Συρίας είναι η Δαμασκός και η κεφαλή της Δαμασκού είναι ο Ρεσίν. Επιπλέον, μάθε ότι σε 65 χρόνια ο Εφραήμ θα συντριφθεί ώστε να μην είναι λαός. Και επιπλέον μάθε και κάτι άλλο. Η κεφαλή του Εφραήμ είναι η Σαμάρια και η κεφαλή της Σαμάριας ο Υιός του Ρεμαλία. Αλλά η κεφαλή του Ιούδα είναι η Ιερουσαλήμ και η κεφαλή της Ιερουσαλήμ είναι ο Θεός. Γι' αυτό μη φοβηθείς. Άρα λοιπόν, ποιος είναι η κεφαλή σου, η κεφαλή της οικογένειάς σου, η κεφαλή της Εκκλησίας? Ποιος είναι? Εάν έχεις αποφασίσει κεφαλή σου να είναι άνθρωπος, τότε δεν θα ευωδοθείς. Αν όμως καταλαβαίνεις ότι ο Θεός λέει ότι η κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας, αλλά κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός, είναι στο σπίτι σου, είναι κεφαλή του ανδρός ο Χριστός? Στην οικογένειά σου είναι? Στην εκκλησία είναι? Ποιος θεωρείς ότι είναι κεφαλή? Και τι μπορεί να θεωρούμε? Πρώτα-πρώτα να θεωρούμε, παραδείγματος χάρη, ότι εγώ είμαι κεφαλή της εκκλησίας. Θα διαλυθεί η εκκλησία και θα καταστραφώ εγώ. Να διανοηθούμε ότι κεφαλή της γυναίκας είναι ο άντρας, σωστά. Και κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός, εάν είναι πιστός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, να ξέρουμε ποιος μας μιλάει και από ποιον εξαρτώμεθα. Ποιος είναι αυτός που μας κυβερνάει? Ποιος είναι? Και συνεχίζει. Εάν πιστέψεις θα ευωδοθείς. Εάν δεν πιστέψεις αυτά που σου λέω, δεν θα στερεωθείς με τα πάσης βεβαιότητας. Ακούτε τι λέει στον Άχαζ και θα δούμε και τη συνέχεια του Άχαζ. Και δεν φτάνει μέχρι εκεί μόνο, αλλά για να τον βοηθήσει και να πιστέψει τον Άχαζ στο λόγο του ο Θεός, του λέει: «Και λάλησαν ακόμη ο Κύριος προς τον Άχαζ, ζήτησον σημείον παρακυρίου του Θεού σου. Ζήτησον αυτό και εις το βάθος ή εις το ύψος αυτού». Για να τον βοηθήσει να πιστέψει, του λέει: «Ζήτησε σημείο και εγώ θα το κάνω». Πόσο αγαπάει αυτόν τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Χάριν Δαβίδ του δούλου του, επειδή είναι εκ της φυλής Ιούδα, χάριν του Οζίου και χάριν του Ιωάθαν. Ο Άχαζ όμως με πονηριά απαντάει: «Δεν θέλω ζητήσει, ουδέ θέλω πειράσει τον Κύριον». Δηλαδή η απάντησή του στο Θεό έχει πονηριά. Δείχνει υπακοή, υποταγή, ταπείνωση, αλλά ψεύτικη. Το αποτέλεσμα είναι φοβερό. Πόλεμος πια, σοβαρός, ώστε ο Φεκά, ο βασιλιάς του Ρεμαλία, ο βασιλιάς, ο γιος του Ρεμαλία, ο βασιλιάς του Ισραήλ, επολέμησε και θανάτωσε εκ του Ιούδα 120.000 σε μια μέρα, όλους δυνατός εν ισχύ, που σημαίνει
ότι ο στρατός του Ιούδα ήταν πολλαπλάσιος του Ισραήλ. Αλλά δεν έχει σημασία η δύναμη του άλλου. Σημασία έχει η δύναμη του Θεού. Αυτό έχει σημασία. Ο άλλος μπορεί να είναι πολύ δυνατός, πολύ ισχυρός. Αλλά η μάχη εξαρτάται από το εάν ο Κύριος πολεμάει υπέρ ημών ή εναντίον ημών. Τώρα, ο Κύριος δεν πολεμάει υπέρ του Ιούδα. 120.000 σε μια μέρα τους εθανάτωσε. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και εχμαλώτευσε 200.000 γυναίκες, άνδρες, υιούς και θυγατέρες. Καταλαβαίνετε γιατί αριθμούς μιλάμε. Τι του είχε πει ο Θεός, όπως διαβάσαμε? Δεν θα σταθεί αυτό, αρκεί να πιστέψεις. Και αυτό είναι που λέει και σε εμάς. Εάν πιστέψεις, μη φοβάσαι. Μη φοβού μόνο πίστευε. Μη φοβάσαι. Τι να πιστέψω? Τι είναι πίστης? Πίστης είναι, το έχουμε πει, ελπιζομένων πεποίθησης. Εάν είμαι βέβαιος ότι αυτά στα οποία ελπίζω στον Χριστό, εάν δηλαδή ελπίζω στον Χριστό, για οτιδήποτε ελπίζω στον Χριστό, ο Θεός θα το κάνει. Ό,τι ελπίζει στον Χριστό, ο Θεός θα το κάνει. Γιατί είναι ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζω στον Κύριο. Καταραμένος ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει σε άνθρωπο. Θα δούμε τώρα τον Άχαζ να ελπίζει σε άνθρωπο. Ξαναδιαβάζω. 200.000 εχμαλώτους, 120.000 έσφαξε. Ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία. Και μάλιστα χωρίς τη βοήθεια των Σύριων. Αλλά και οι Σύριοι πολέμησαν και διέλυσαν τον Άχαζ. Όμως εκείνο που είναι συγκλονιστικό είναι αυτό που είπε ο Θεός λίγο πριν στον Άχαζ με τον Ισαΐα τον προφήτη. Δεν είναι συγκλονιστικό, αδερφοί? Να σου λέει ο Θεός, μη φοβάσαι. Ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Εγώ θα σε ελευθερώνω. Και για να σε βοηθήσω να το πιστέψεις, βάλε και σημείο. Και εγώ θα το εκτελέσω. Κατεβαίνει δηλαδή ο Θεός πιο χαμηλά από τον Άχαζ. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να πιστέψεις. Βάλε σημείο για να σε βοηθήσω να πιστέψεις. Δοκίμασέ με. Και ο Άχαζ με πονηρία λέει, δεν θα σε δοκιμάσω. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να πειράξω, να σε πειράξω. Ψεύτης, απατεώνας, υποκριτής. Όμως ο Θεός ακόμη τον αγαπάει. Και ενώ έχει μαζέψει 200.000 εχμαλώτους ο λαός Ισραήλ, ο Φεκά, τότε ξεσηκώνεται ένας προφήτης και λέει, προσέχετε στο λαό Ισραήλ. Είσαστε σε αμαρτία. Και η αμαρτία ποια είναι? Ότι λατρεύετε βόδια που έχει βάλει ο Ιεροβοάμ. Τώρα όμως μπαίνετε σε κάτι που είναι πιο άσχημο, σε ανομία. Και ποια είναι η ανομία? Εχμαλωτίζετε τα αδέλφια σας. Τα κάνετε δούλους τους αδελφούς σας. Που τον αδελφό σας πρέπει να τον αγαπάτε, δεν τον υποδουλώνετε. Και εσείς παίρνετε άνδρες, γυναίκες, παιδιά, αγόρια και κορίτσια και τα υποδουλώνετε. Φοβερό η ανομία αυτή. Ο Θεός τι λέει σε εμάς στην Καινή Διαθήκη? Θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντας. Αυτό είναι ταπείνωση για να βρίσκει χάρη. Τώρα ο Φεκά έχει περηφανευθεί σφόδρα. Δεν λογαριάζει πια
τι λέει ο λόγος του Θεού, ο νόμος του Μωυσή. Όλους αυτούς εγώ τους κάνω δούλους μου. Μα ο Θεός λέει, μην κάνεις δούλο αδελφό σου. Και έστειλε προφήτη και τους το είπε. Και ξεσηκώνονται οι άρχοντες του Ισραήλ και λένε, μην τους εχμαλωτήσεις, είναι φοβερό να πέσουμε σε αυτή την ανομία. Θα καταστραφούμε. Και τον πίστεψαν τον προφήτη και τους πίστεψαν και σώθηκαν. Από τι? Από τρομακτική καταστροφή που δεν ήρθε στον Φεκά τον ιό του Ρεμαλία. Τους ενέδισαν, τους ελευθέρωσαν, τους έδωσαν να φάνε και τους λέει πηγαίνετε σπίτι σας. Και τους πήγαν μέχρι την Ιεριχώ. Και ο λαός Ισραήλ δεν ταλαιπωρήθηκε πλέον, καθόλου μάλιστα. Θριαμβευτής, νικητής, επειδή έπραξε αυτό που του είπε ο προφήτης, να μην κάνει τη φοβερή αυτή ανομία που θα έκανε. Όμως ο Άχας συνεχίζει το δρόμο του. Κατά τον καιρό εκείνο ο βασιλεύς Άχας αποστέλει προς τους βασιλείς της Ασσυρίας για να βοηθήσουν αυτόν. Τώρα πια ψάχνει να βρει βοήθεια. Μα ο Θεός είναι βοήθεια ετοιμοτάτη και εσύ ψάχνεις να βρεις βοήθεια σε ανθρώπους. Θα σου βγει σε καλό. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού και το λέμε και εμείς κατ' επανάληψη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι για τη διδασκαλία μας. Οι Ασσύριοι συνέτριψαν τον Ισραήλ και μάλιστα έκαναν και μετικεσία σε πολλές πόλεις των Ισραηλιτών. Ο Άχας ζητάει βοήθεια από τους Ασσύριους. Αλλά οι Ασσύριοι δεν τον βοηθήσουν. Αντιθέτως μάλιστα, αντί να τον ενδυναμώσουν, του πήραν ό,τι είχε και δεν είχε το υπόλοιπο και τον έκαναν σκλάβο κι αυτοί. Σε αυτούς που έλπιζε, αυτοί τον ταλαιπώρησαν σφόδρα. Πιο πολύ από τους Σύριους και από τους Ισραηλίτες. Για σκέψου, αδερφέ, πόσο σοβαρό είναι. Αυτός που πηγαίνεις να ζητήσει βοήθεια, αυτός θα σε ταλαιπωρήσει περισσότερο από όλους τους εχθρούς σου. Το καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι. Και γιατί πηγαίνεις να ζητήσεις βοήθεια από αυτόν? Γιατί ελπίζεις ότι θα σε βοηθήσει. Αδέλφια μου αγαπημένα, κανείς δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Κανείς, μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο είναι βοήθεια ετοιμοτάτη. Μόνο. Μην ψάχνουμε δεξιά και αριστερά να βρούμε ποιος θα μας βοηθήσει. Βεβαίως θα έχουμε εχθρούς. Βεβαίως θα ξεσηκωθούν άνθρωποι εναντίον μας. Μη στηριχθούμε στην εξυπνάδα μας, θα τα καταφέρουμε, θα πάθουμε ζημιά. Μη στηριχθούμε στην δυνατότητα και στην ικανότητα κάποιου άλλου, θα γίνει μεγαλύτερη ζημιά. Μη ζητήσουμε βοήθεια από ανθρώπους τους οποίους θεωρούμε φίλους μας και φίλοι μας να είναι, δεν θα μας βοηθήσουν. Ο μόνος που θα μας βοηθήσει είναι ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας βοηθήσει. Γι' αυτό από ποιον ζητάμε βοήθεια? Μόνο από τον Χριστό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέλφια, να είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά μας αυτή η μεγάλη αλήθεια. Ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή σου, θυμήσου, δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός επιτρέπει τις θλίψεις. Γιατί? Γιατί οι θλίψεις κατεργάζεται υπομονή. Και η υπομονή κατεργάζεται δοκιμή.
και κατερική υπομονή, κατεργάζεται ελπίδα και η ελπίδα στον Χριστό δεν κατεσχύνει. Πού ελπίζουμε λοιπόν? Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε? Χάλια θα τα κάνουμε. Ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει αυτός και εκείνος? Θα μας καταστρέψει αυτός και εκείνος? Η ελπίδα μας είναι στα γόνατα προς τον Πατέρα μας τον ουράνιο εν το όνομα του Χριστού, ιδιαιτέρως δε πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου. Γιατί μόνο όταν προσευχόμεθα με το νου δεν φτάνει, και προσευχόμεθα και με το πνεύμα, τότε ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας συναντιλαμβάνεται τις αδυναμίες μας. Συναντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε. Και τι κάνει? Υπέρμεσιτεύει στον Πατέρα τον ουράνιο, υπέρ των Αγίων. Άρα πρέπει να είσαι Άγιος για να υπέρμεσιτεύει για σένα ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας. Δηλαδή, πριν γονατίσεις να προσευχηθείς με το νου και με το πνεύμα το Άγιο, απαραίτητος εξομολογήσου τις αμαρτίες σου και ζήτα το αίμα του Ιησού Χριστού να σε καθαρίσει από πάσα αμαρτία. Απαραίτητος συγχώρεσε τους αμαρτάντες εις εσένα, ώστε να μπορεί ο Θεός να συγχωρήσει εσένα, και τότε πληστής Πνεύματος Αγίου άσε τον παράκλητο να υπέρμεσιτεύει για σένα. Γιατί μόνο υπέρ των Αγίων μεσιτεύει. Και ο Θεός που γνωρίζει το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου καταλαβαίνει ότι εσύ δεν ξέρεις τι να προσευχηθείς και πώς να προσευχηθείς. Γι' αυτό αυτό που ακούει είναι την προσευχή σου δια Πνεύματος Αγίου, δηλαδή την προσευχή του Παράκλητου. Και ακούγοντας την προσευχή σου εν Πνεύματι Αγίου, την προσευχή του Παράκλητου υπέρ εσένα που μεσιτεύει για σένα, ο Θεός κάνει υπέρ εκ περισσού όσα εμείς ζητούμε, όσα εμείς νοούμε και φανταζόμαστε. Και αυτή είναι η βοήθεια ετοιμοτάτη. Όταν η ελπίδα μας είναι ο Χριστός και η ελπίδα αυτή δεν μας κατεσχύνει. Βοήθεια μόνο από τον Χριστό. Ο Άχας ζήτησε από τους Ασσυρίους. Οι Ασσύριοι του τα πήραν όλα. Και τότε αλλάζει πάλι λογική. Λέει, με νίκησαν οι Σύριοι, με κατέληψαν οι Ασσύριοι, με διέλυσε ο Ρεσίν, άρα θα πάω στους θεούς των Συρίων που δεν μπόρεσα να τους νικήσω, ενώ τους βόηθησαν οι θεοί των Συρίων και με νίκησαν. Και άρχισε τώρα να κάνει είδωλα των θεών των Συρίων, με την ελπίδα ότι οι θεοί των Συρίων θα τον βοηθήσουν. Κι όμως ο Ισαΐας, ο προφήτης και ο Θεός του είχε μιλήσει. Καμία σκέψη πάνω σε αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, σήμερα όλοι μας μηδενός εξαιρουμένου, πόσο σοβαρό είναι να ξέρουμε ότι ο Θεός μας μιλάει. Και να μην περιφρονήσουμε το Λόγο του Θεού, το Λόγο του Ισαΐα. Καλός είναι ο Ισαΐας, αλλά δεν ξέρει από πόλεμο. Δεν ξέρει από αυτά. Δεν μπορεί να με καταλάβει. Δεν καταλαβαίνει τι θα πει φεκά ο Υιός του Ρεμαλία, Ρεσίν ο βασιλιάς της Συρίας, πόσο ισχυρή είναι. Και με παρηγορεί ματέως. Δεν θα συμβεί. Αλλά δεν θα συμβεί μόνο αν ζητήσω βοήθεια από τους Ασσυρίους. Τη σκέψη του ανθρώπου που δεν μπορεί να πιστέψει στο Λόγο του Θεού
και τη σκέψη του ανθρώπου που πιστεύει στο Θεό. Το ερώτημα λοιπόν είναι, πιστεύεις στο Θεό, αδερφέ? Εμπιστεύεσαι το Θεό? Εάν ελπίζεις στο Θεό, ό,τι ελπίζεις ο Θεός θα στο χαρίσει. Και αν σου έχει υποσχεθεί στην προσευχή σου, ό,τι σου έχει υποσχεθεί ο Θεός θα το κάνει. Και αυτά που ελπίζεις στον Χριστό ο Θεός θα τα κάνει, και αυτά που σου έχει υποσχεθεί ο Θεός θα τα κάνει, γιατί είναι πιστός ο υποσχεθείς. Αλλά πρόσεξε σε ποιον πηγαίνεις και πρόσεξε πώς πηγαίνεις. Όχι με πονηριά, όχι με υποκρισία. Προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων που είναι υπόκριση, από τη ζήμη των Σαδουκαίων που είναι η ψευδοδιδασκαλία και από τη ζήμη του Ηρώδου που είναι η διαφθορά. Προσέχετε. Προσέχετε στον αγιασμό. Προσέχετε. Αγρυπνείτε, προσεύχεστε. Γιατί αλλιώς θα εισέλθετε σε πειρασμό και δεν γλιτώνετε. Μη βλέπεις πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος, πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος. Μη βλέπεις ότι εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω. Έτρεμα, λέει, ακούτε τι διαβάσαμε. Ως τα δέντρα του δάσους κλονίζονταν υπό του ανέμου, έτσι έτρεμαν όταν άκουσαν ότι ο Φεκά και ο Ρεσίν γίνανε ένα εναντίον τους. Αγαπημένα μου αδέλφια, να ζητήσουμε από το Θεό να μας δώσει αυτή την πίστη να μην φοβόμαστε. Τι του είπε του ανθρώπου που είχε το παιδί άρρωστο? Το παιδάκι σου πέθανε, άστα τώρα αυτά. Και ο Κύριος τι του είπε? Μη φοβού, μόνο πίστευε. Μα πέθανε. Ναι, αλλά ο Χριστός μπορεί να τον αναστήσει. Καταλαβαίνετε, αυτή είναι η πίστη του Αβραάμ. Πήγαινε να θυσιάσει το γιο σου. Θα πάω. Γιατί αν τον θυσιάσω, ο Θεός είναι δυνατός να τον αναστήσει. Και τώρα ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Θέλω να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Να γνωρίσουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα δύνατο στο Θεό. Τίποτα δύνατο στο Θεό. Αλλά και το άλλο, ότι ό,τι επιτρέπει και ό,τι γίνεται και ό,τι κάνει, το κάνει για το καλό μας. Δεν το κάνει για το κακό μας. Για το καλό μας το κάνει. Γιατί μέσα από αυτό θα έρθει η ευλογία του Θεού. Αλλά πότε? Όταν πεις αμήν. Αμήν στο Λόγο του Θεού. Αμήν στο Λόγο του Θεού. Όχι όπως ο Ζίας που είπε, εγώ είμαι τόσο καλός που θα πάω να θυσιάσω το θυσιαστήριο. Κάτσε βρε άνθρωπε του Θεού. Αυτό είναι ανομία. Δεν κάνουμε ανομίες επειδή μας ευλογεί ο Θεός. Θα κάνουμε τη δικαιοσύνη του Θεού για να συνεχίζει να μας ευλογεί ο Θεός. Αγαπημένα μου αδέλφια, να διώξουμε το φόβο την ψυχή μας. Και ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Και η τελεία αγάπη είναι η παρουσία του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη. Όταν ο Θεός είναι μαζί σου, τότε μη φοβάσαι τίποτα. Και όταν εμπιστεύεσαι το Θεό, ελπίζοντας τον Χριστό, όλα θα πηγαίνουν από ευλογία σε ευλογία, από χάρη σε χάρη, από δόξα σε δόξα και στο τέλος θα εισέλθουμε και πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών δια των Πυλώνων. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Ξέρετε γιατί? Γιατί είμαστε άνθρωποι και φοβόμαστε. Μην πείτε ότι δεν έχετε φοβηθεί ποτέ. Μπαμ, γίνεται ένας σεισμός να γίνει, ξέρετε πως θα πεταχτούμε στον αέρα. Θα πεταχτούμε όλοι, θα τρέχουμε δεξιά και αριστερά. Αλλά όμως εκείνο που έχει σημασία είναι να η τελεία αγάπη να διώξει έξω το φόβο. Όποιος και να είναι ο φόβος. Φόβος του πατέρα, της μητέρας, του αφεντικού, του διευθυντού, του γείτονα. Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Γι' αυτό να ζητάμε την παρουσία του Θεού, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και θα μας ελευθερώνει πάντοτε από όλους μας τους φόβους. Όχι με λόγια και με γλώσσα, με έργο και με αλήθεια. Θα είσαι ελεύθερος, γιατί όποιος γνωρίσει την αλήθεια, που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, η αλήθεια θα τον ελευθερώσει. Αμήν, Χριστέ.